Βρισκόμαστε σε έναν ιερό χώρο, τολμώ να το χαρακτηρίσω, στο Μουσείο του Βασίλη Τσιτσάνη στα Τρίκαλα, μαζί με τη Φωτεινή Βελεσιώτου. Σε ευχαριστώ πολύ καταρχάς που είσαι κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ, Θανάση. Να πούμε καταρχάς για την σημερινή βραδιά. Είσαι εδώ εν ώψη... Είμαι εδώ στα πλαίσια των Τσιτσανίων, μαζί με τη Λιζέτα Καλημέρη και τη Λιδία Σέρβου, για να ερμηνεύσουμε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη. Οι Μούσες του Τσιτσάνη, λέει ο τίτλος της συναυλίας. Με, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κορμός είναι τραγούδια που ερμήνευσαν γυναίκες τα περισσότερα. Γυναίκες και άντρες. Έχει και άντρες. Ναι, ναι, ναι. Εσύ πώς νιώθεις που είσαι σε αυτόν τον χώρο που τραγουδάς Τσιτσάνη, στον χώρο που γέννησε το Τσιτσάνη? Είμαι άκρο συγκινημένη, γιατί στα Τρίκαλα έχω έρθει σε άλλους χώρους. Πρώτη φορά και μπαίνω στο Μουσείο του Βασίλη Τσιτσάνη και μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να τραγουδήσω Τσιτσάνη στον τόπο του. Αν δεν απατώ, μην καταγωγήσουν από κάπου κοντά εδώ, έτσι. Οπότε είσαι μέσα στην ομάδα των Θεσσαλών καλλιτεχνών που γέννησε έτσι, αυτή η γη. Μπακάλης, ο Μπακάλης, ο Βίρβος, ο Κολοκοτρώνης, ο Καλδάρας, ο Μητροπάνος και ο Μαργαρίτης από τους τραγουδιστές είναι από εδώ, από αυτά τα χώματα. Και κάτι αντίστοιχο, αλλά σε ευρύτερο πλαίσιο, γίνεται και στην Αθήνα. Αθήνα, απλά η ιδέα ήταν τραγούδια που ερμήνευσαν αποκλειστικά γυναίκες. Mm-hmm. Θα είμαστε μαζί με την Ανατολή Μαριόλα στις 14 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Βράχων με εξαιρετικούς μουσικούς. Στο μπουζούκι θα είναι ο Τζουράκης, στον Παγλαμά ο Γιώργος Καραμφίλης, στο ακορντεόν ο Νίκος Παπαναστασίου, στο μπάσο ο Διονύσης Μακρής, στο πιάνο ο Γιώργος Τσοκάνης και στην κιθάρα ο Βασίλης Κετατζόγλου. Mm-hmm. Μοναδική βραδιά, αυτή θα είναι η μοναδική συναυλία μας φέτος στην Αθήνα το καλοκαίρι, φθινόπωρο δηλαδή. Στις 14 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Βράχων. Ναι. Πώς έγινε η επιλογή του υλικού, με ποιο κριτήριο διάλεξετε? Καταθέσαμε και εγώ και η Ανατολή τις προτάσεις μας, τι μας άρεσε πιο πολύ. Να πιάσουμε όλο το φάσμα των γυναικών τραγουδιστριών, που ήταν πολλές και εξαιρετικές. Ξεκινάτε από την εποχή του Σμυρνέικου ή ναι, πιάνουμε τα προπολεμικά, τα πρώτα Σμυρνέικα, τα προπολεμικά και πάμε στα μεταπολεμικά μετά. Ναι, μέχρι και το λαϊκό της δεκαετίας του 60, το κοινωνικό λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 60. Και κάποια από τα αρχοντορεμπέτικα. Α, έχουμε και από εκεί. Βάλαμε, ναι. Ξέρω πως στις συναυλίες σου συνηθίζεις και συμπεριλαμβάνεις τραγούδια. Ένα μέρος είναι από τραγούδια που δεν έχουν ακουστεί ιδιαίτερα. Ναι, προσπαθούμε. Έχουμε να βγάλω εδώ τραγούδια που είναι στην αφάνεια. Έχουμε. Θα έχουμε και στο Βύρονα. Ναι, ναι, μερικά θα έχουμε. Θα υπάρχει κάποια ηχογράφηση? Δεν έχω. Υπάρχει κάτι τέτοιο, τέτοιο, κάποιο πλάνο? Δεν νομίζω. Ότι πάρει κάποιος εξωτερικά, δεν το ξέρω αυτό όμως. Πιθανό να ηχογραφηθεί μέσω κονσόλας, αλλά δεν ξέρω αυτό πώς. Ναι. Μπορεί να γίνει ακριβώς. Αυτό θα γίνει μόνο στο Βύρονα ή θα ταξιδέψει μετά και όχι, σε άλλες? Όχι, ταξίδεψε το καλοκαίρι. Να. Πήγε σε 6 νησιά των Κυκλάδων, πήγε στην Τίνο, στη Σύρο, στην Άνδρο, στην Πάρο, Νάξο και κλείσαμε με τη Σαντορίνη. Πώς ήταν η αποδοχή από τον κόσμο? Ήταν πάρα πολύ καλή. Ιδιαίτερα σε νησιά που έχουν αλωτριωθεί από τον τουρισμό, π.χ. Σαντορίνη. Εμείς πήγαμε στη μη τουριστική Σαντορίνη, στη Βλιχάδα. Mm-hmm. Ήταν πολύ όμορφα. Ήταν πολύ όμορφα. Ναι. Εσύ από πότε θυμάσαι να ακούς, από πότε έχεις τα αυτιά σου τις γυναίκες, ποια ήταν η πρώτη γυναίκα του ρεμπέτικου που θυμάσαι να έχεις? Η Σωτηρία Μπέλου. Η Μπέλου, Ναι, από το 1978 που άρχισα να ακούω ρεμπέτικα, γιατί μου έκαναν εντύπωση, νομίζω ότι και εκεί στάθηκα περισσότερο. Στην Μπέλου της πρώτης εποχής? Της πρώτης και της τελευταίας. Η Μπέλου δεν έχει όρια, είναι υπέροχη σε όλες τις εποχές της. Η Μαρή Κανίνου, επειδή είμαστε και εκεί, έτσι απλά, εδώ απλά έχουμε φόντο. Το ηχόχρωμά μου δεν ταιριάζει με τη Μαρή Κανίνου. Είναι πιο άλλο. Με κοντράλτο και είναι μέτζο, ας πούμε, οπότε... Ωραία, ωραία. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε και σε μια εφόλιστη σύλλη σε κουβέντα. Βεβαίως, γιατί έτσι, και για το 8.gr και για το εθελοντικό ραδιόφωνο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστήσω. Εγώ και θέρμα. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλή επιτυχία σε όλα. Επίσης, έτσι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.